Αυτή είναι η νεότερη έκδοση του κορυφαίου αμερικανικού Bradley. Το όχημα μάχης πεζικού M2A4 Bradley είναι η νεότερη και πιο προηγμένη έκδοση του δημοφιλούς αμερικανικού τεθωρακισμένου οχήματος μάχης Bradley. Σήμερα, η M2A3 Bradley αποτελεί την έκδοση του πασίγνωστου οχήματος μάχης πεζικού M2 Bradley που χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερη κλίμακα από κάθε άλλη παγκοσμίως. Η M2A3 αναπτύχθηκε πίσω στο 2002, ενώ τα περισσότερα οχήματα προηγούμενων εκδόσεων αναβαθμίθηκαν σε αυτό το πρότυπο. Οι βελτιώσεις της Α3 μεταξύ άλλων περιλάμβαναν εκρηκτικά αντιδραστική θωράκιση νέας γενιάς. Ωστόσο, επηρεάστηκε αρνητικά η ευκινησία του οχήματος, αφού προσθέθηκε επιπλέον βάρος. Το όχημα έφτασε το όριο βάρος που μπορούσε να αντέξει και ως αποτέλεσμα χρειαζόταν νέος κινητήρας. Έτσι, ο Αμερικανικός στρατός υπέγραψε συμβόλαιο το 2018 για την αναβάθμιση 162 παλαιότερων M2A2 και M2A3 στο πρότυπο M2A4. Το 2022, τα πρώτα εξυγχρονισμένα M2A4 Bradley ξεκίνησαν υπηρεσία με μονάδες του Αμερικανικού στρατού. Σύμφωνα με δηλώσεις των Αμερικανών, τα οχήματα αυτά έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Μέχρι το 2029, οι ΗΠΑ θέλουν να αναβαθμίσουν τουλάχιστον 700 από τα 6.320 Bradley που έχουν. Το M2A4 Bradley διαθέτει βελτιωμένη ευκινησία. Αυτός ήταν και ο κύριος σκοπός της αναβάθμισης, επιτρέποντας το όχημα να αντέξει περισσότερο βάρος. Βελτιώθηκαν και τα ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ προσθέθηκε επίσης ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης της ισχύως του κινητήρα, το οποίο επιτρέπει τη μελλοντική ενσωμάτωση συστημάτων διαχείρισης μάχης. Το M2A4 έρχεται με έναν πολύ ισχυρό κινητήρα, τον Coombs VTA-903E TAF-675 των 675 αλόγων, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο μπροστινό μέρος του κήτους. Υπάρχει επίσης νέο σύστημα μετάδοσης. Τα προηγούμενα M2A2 και M2A3 διέθεταν πολύ λιγότερη ισχύ από αυτή που χρειάζονταν. Ο κύριος ρόλος του Αμερικανικού τεθωρακισμένου είναι να παρέχει προστασία για τη μεταφορά ομάδων πεζικού σε κοντινή απόσταση από τον εχθρό. Σε αυτόν τον ρόλο, το νέο όχημα προσφέρει υψηλότερο επίπεδο προστασίας από ό,τι τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού M113A3 και M1126 Striker. Το όχημα μάχης πεζικού είναι οπλισμένο με πυροβόλο 25 χιλιοστών, το οποίο είναι πλήρως σταθεροποιημένο, με αποτέλεσμα να μπορεί να εκτοξεύσει πυρά με ακρίβεια εν κινήσει. Το πυροβόλο αυτό εκτοξεύει διατριτικά και ισχυρά εκρηκτικά πυρομαχικά. Υπάρχει και ένας εκτοξευτής διπλής κάνης για τους αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυράβλους TOW-2. Οι πυράβλοι αυτοί διαθέτουν πυρηνικές 3,75 με 4,5 χιλιόμετρων και παρέχουν αξιοσημείωτη αντιαρματική ικανότητα. Υπάρχει τέλος και ένα ομοαξονικό πολυβόλο. Κάποιες πηγές αναφέρουν πως το M2A4 Bradley κοστίζει περίπου 4,35 εκατομμύρια δολάρια. Βέβαια, είναι άγνωστο εάν αυτή η τιμή αναφέρεται στην κατασκευή μιας ολοκένουργιας μονάδας ή στην αναβάθμιση μιας παλαιότερης έκδοσης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλιο με την άποψή σας.